στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Νέας Σμύρνης και εν ώψη του καλοκαιρινού προγράμματος των αθλοδιακοπών διοργανώνεται η καθιερωμένη γιορτή. Μαζί μας είναι ο Πολύδωρος Συρίδγος, υπεύθυνος του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης. Καλησπέρα, Πολύδωρε. Καλησπέρα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε και πάλι φέτος μαζί μας. Νομίζω το δικτυακό κανάλι σας έχει προσφέρει τα μέγιστα στη δημοσιοποίηση των γεγονότων που κάνει το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου μας. Και οι φετινές αθλοδιακοπές πήγαν πολύ καλά. Πάρα πολλά παιδάκια, μεγάλη συμμετοχή, μεγάλη ασφάλεια των παιδιών. Νομίζω ότι τα καταφέραμε. Το πρόγραμμα συνεχίζεται μέχρι τις 23 Ιουλίου. Θα ξαναγίνει δύο εβδομάδες το Σεπτέμβριο, λίγο πριν το σχολείο. Και εύχομαι να συνεχίζεται για χρόνια με αυτή την ποιότητα και με αυτή την ποσότητα. Με αυτή τη γιορτή δεν είναι μόνο που κλείνουμε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών αθλοδιακοπών. Είναι στην ουσία και το κλείσιμο όλης της σεζόν. Ναι, είναι το κλείσιμο της σεζόν. Είμαστε για πρώτη φορά μετά τη μονιμοποίηση 7 συνεργατών μου γυμναστών. Είμαστε για πρώτη φορά έτοιμοι από 11 Σεπτεμβρίου να έχουμε πλήρες και full πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων στο Δήμο. Θα το ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες, οπότε καλούμε τον κόσμο να προχωρήσει σε εγγραφές του και στον προγραμματισμό του για να ενεργοποιήσουμε πιο πολλά τμήματα φέτος που έχουμε πολύ προσωπικό. Υπάρχει κάτι άλλο ήδη στο πρόγραμμα? Πρόγραμμα κολύμβησης, γι' αυτό το πρόγραμμα. Πρόγραμμα κολύμβησης για του χρόνου, απογευματινό για παιδιά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές. Κοντά μας έχουμε την Έρη την Κοντογούρη, υπεύθυνη του κέντρου του Πανιωνίου, αλλά και μέσα στην διοργάνωση της απόψινής βραδιάς. Καλησπέρα, Έρη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε καταρχάς σήμερα εδώ και καλύπτετε αυτή τη μεγάλη γιορτή των αθλοδιακοπών. Τι να πω τώρα εγώ, είναι μια πραγματικά αυτή η γιορτή γίνεται κάθε χρόνο, τέτοια εποχή περίπου. Οι αθλοδιακοπές είναι ένα πρόγραμμα του Δήμου Νέας Σμύρνης που φιλοξενεί περίπου 1500 παιδιά κάθε χρόνο. Εδώ βέβαια σήμερα ήμασταν λίγο λιγότεροι, αλλά και πάλι κάναμε το θόρυβό μας και την παρουσία μας αισθητή νομίζω. Και πραγματικά χαρήκαμε πάρα πολύ και με την ανταπόκριση των γονιών, οι οποίοι χειροκροτούσαν πάρα πολύ δυνατά όλα τα παιδάκια, όχι μόνο τα δικά τους και όλα τα άλλα παιδάκια που συμμετείχαν. Γιορτή για το καλοκαιρινό πρόγραμμα των αθλοδιακοπών για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.